που έλεγε γιατί ρε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ βιαζόσασταν να γίνουν εκλογές, να πάρετε την κυβέρνηση και δεν αφήνατε να αποτελειώσει ο Σαμαράς ό,τι έχει να γίνει και να βγείτε μετά με 50%, με 60% κτλ. Λέγαμε λοιπόν τότε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι άλλη μία μέρα προς την καταστροφή. Δηλαδή, εάν όπως κατέληξαν τα πράγματα σήμερα κινδυνεύει αύριο να κλείσει μια παιδοχειρουργική κλινική, φανταστείτε τι θα γινόταν αν περνάγαν άλλοι 6 μήνες ή αν έφτανε η προθεσμία ή συνταγματική, δηλαδή η ολοκλήρωση τετραετίας. Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να εκλεγεί με ένα πρόγραμμα το οποίο να βάζει φρένο σε αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι το πρόγραμμα το οποίο πήγε κιόλας και κατέθεσε στην Ευρώπη και μετά μπορούμε φυσικά να συζητήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά γι' αυτό ήταν επίγουσα σημασίας και ανάγκης αυτό να γίνουν εκλογές και να διακοπεί. Εάν γίνουν, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να διορθώσει όλα αυτά τα οποία παρέλαβε, εάν μετά από 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο είμαστε στην ίδια κατάσταση, τότε δεν θα έχει νόημα το επιχείρημα αυτό. Φυσικά, μετά από 5 μήνες ή από 6 μήνες μπορούμε να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά για να δώσουμε μία πρόγευση αυτή τη συζήτηση, γιατί μετά για από 5 μήνες ή από 6 μήνες. Ο λόγος που λέει αναλώνεται σε συνεντεύξεις κτλ. Για την ώρα αυτό που καταγράφουμε είναι μία κυβέρνηση η οποία η μισή δεν έχει αποφασίσει αν έχει πάει καλά στη διαπραγμάτευση. Η άλλη μισή λέει πάμε σε εκλογές. Αυτό που φέραμε πίσω είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχαμε ποτέ συζητήσει. Η μισή λέει ο Βαρουφάκης το έχει παρακάνει με τις συνεντεύξεις. Η Αυγή γράφει άρθρα για τον Βαρουφάκη. Η άλλη μισή τα βάζει με την Κωνσταντοπούλου γιατί λέει αυτά που λέει. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά αυτά που λες τώρα, αλλά εντάξει, δημοσιογραφική αδεία. Μπορούμε να τα πούμε και μπορώ να πω και εγώ τόσα και άλλα τόσα. Αλλά και σε 6 μήνες θα βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μία πραγματικότητα η οποία θα λέει ότι ή θα έχουμε κατορθώσει να βρούμε λεφτά. Η αριστερά λέει τα λεφτά πρέπει να βρεθούν από τον συσσωρευμένο και σε μεγάλο βαθμό κλεμμένο πλούτο από τους πλούσιους, διαπλοκή τους φοροφυγάδες κτλ. Ή, και δεν είναι διαζευτικό, είναι συνδυασμός, να υπάρχει και μια στράτευση της κοινωνίας σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που η κοινωνία θα τον σπρώξει να φτάσει. Η κοινωνία στρατεύεται, Γιώργο. Ωραία, άμα στρατεύεται η κοινωνία, καλά θα πάμε. Για παράδειγμα, τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο, κύριε Καρβούνη, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, λένε ότι ο κόσμος τον περασμένο μήνα πήγε και πλήρωσε υποχρεώσεις. Μιλώ για τα συνήθη υποζύγια, για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, πήγαν και πλήρωσαν. Και τον έμφυα πλήρωσαν και το φόρο εισοδήματος πλήρωσαν. Πήγαν και έκαναν το καθήκον τους. Είναι ο ίδιος κόσμος που δεν έχει να φάει, που περιμένει πώς και πώς τη ρύθμιση των εκατοδόσεων να κατατεθεί για να διευκολυνθεί. Που περιμένει πώς και πώς να φτιάξουν τα νοσοκομεία, που έχει ανάγκη από τη δημόσια υγεία. Είναι ο κόσμος που δεν έχει την πολυτέλεια να αναλώνεται στο αν ο Σόιμπλε με το Βαρουφάκι θα χαμογελάσουν 1-2 φορές και μετά θα τα βρούνε. Έχει άλλα προβλήματα, τεράστια. Ναι, αλλά άμα όμως η κυβέρνηση του κυρίου Κυρίτση αρνείται να πάρει. Στο παρόν είναι το Τσίπρα. Άμα γίνει του Κυρίτση, θα το κουβεντιάσουμε. Η κυβέρνηση του κυρίου Κυρίτση, αν αρνείται να πάρει το 1 δισεκατομμύριο που χάρισε ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο Βρούτσης στους πετρελαιάδες φοροφυγάδες και δεν το κάνει με συνοπτικές διαδικασίες την στιγμή που ψάχνει να βρει